φακό του Καλλιμνός News βρισκόμαστε στο Mad Cafe. Μια πολύ ωραία καφετέρια μαζί με τον Ραφαήλ τον Τεζάρη, όπου είχε μια καταπληκτική ιδέα. Η καταπληκτική ιδέα είναι ότι έρχεται την Κυριακή το βράδυ στο νησί μας η Δέσποινα Βανδύ με όλη την εκπομπή της στο My Greece. Και είναι αυτή όλη η ιστορία απορρέει από τον Ραφαήλ μας, ο οποίος έχει πάρα πολύ καλή σχέση με τη Δέσποινα Βανδύ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι έτσι? Καλημέρα σου, καλή Ραφαήλ. Καλή σας ημέρα. Χαίρομαι που σας φιλοξενώ στο χώρο μου. Η αλήθεια είναι ότι η ιδέα πιστεύω θα βγει πάρα πολύ όμορφα. Με την υλοποίηση θα είναι τέλεια και με του Δήμου και με πολλών συμπατριωτών μας. Και πιστεύω ότι ήταν η καλύτερη στιγμή που επιστρέφει η Δέσποινα στο νησί. Ραφαήλ, πώς το σκέφτηκες αυτό, να έρθει η Δέσποινα να κάνει αυτή την εκπομπή και στην Καλλιμνό? Με τη Δέσποινα υπάρχει μια φιλία και συνεργασία από το 2009. Μιλάμε τώρα για πολλά χρόνια. Πολλές συνεργασίες και εντός και εκτός του νησιού. Το νησάκι μας, καλός ή κακός, με όλη αυτή την κατάσταση του κορονοϊού ήταν λίγο βεβαρημένο. Οπότε τώρα πρέπει να αναδείξουμε το νησί. Δεν θέλουμε να κάνουμε, ας πούμε, μια συναυλία, δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, επειδή ακόμα τα πράγματα είναι ρευστά και δύσκολα. Οπότε η ιδέα μου ήταν η διαφήμιση του νησιού. Ήταν μια επαφή που είχαμε με τη Δέσποινα εδώ και αρκετό διάστημα, απλά δεν μπορέσαμε να την προωθήσουμε και να την υλοποιήσουμε νωρίτερα, γιατί ήταν ήδη κλεισμένο όλο το πρόγραμμα του Μέγκα. Δηλαδή ήταν κλεισμένα τα νησιά που θα πάει για όλη αυτή τη χρονική περίοδο. Το ευτυχές είναι ότι καλώς ή κακώς έβαλε και η Δέσποινα το χεράκι της, οπότε πείσαμε τους υπεύθυνους του Μέγκα να κάνουν μια έξτρα εκπομπή. Μπράβο. Και να συμπεριλάβουμε την Καλλιμνό μας στα πολύ έκτακτα. Μπράβο. Άρα λοιπόν έρχεται Κυριακή το βράδυ μέχρι την Πέμπτη Κυριακή το μεσημέρι. Μέχρι την Πέμπτη μεσημέρι θα είναι εδώ η Δέσποινα μαζί με 14 συνεργάτες. Από αυτούς τους 14 συνεργάτες είναι όλο το team της εκπομπής του Μέγκα. Και φυσικά κάποιοι καλεσμένοι. Όταν λέμε καλεσμένοι, ποιοι καλεσμένοι θα είναι? Το μόνο που μπορούμε να ανακοινώσουμε είναι ότι θα είναι ο Βασίλης Καλλίδης, ο μεγάλος σεφ. Ναι, που τον βλέπουμε και αυτό. Που τον βλέπουμε παντού στην τηλεόραση, σε όλες τις πρωινές εκπομπές. Και θα έρθει απευθείας από το εξωτερικό για εμάς. Ναι. Και κάποιοι άλλοι που καλό είναι να τους δούμε. Σωστά. Η συνεργασία είναι με τον Δήμο? Η συνεργασία είναι με τον Δήμο. Όταν λέμε συνεργασία είναι με τον Δήμο, είχα εγώ την ιδέα, οπότε πήγα, βρήκα ιεραρχικά τη Ρένα τη Μαγκάκη, ήρθαμε σε μια επαφή απευθείας με τον κύριο Διακομιχάλη τον Δήμαρχο, του εξήγησα τι και πώς, ήτανε απευθείας με μεγάλη χαρά να βοηθήσουν και οικονομικά, και έχει βοηθήσει ο Δήμος πάρα πολύ. Και δεν μου λες κάτι τώρα εδώ, η Δέσποινα κάνει την εκπομπή που κάνει, που τη γνωρίζουμε. Θα κυκλοφορήσει, θα κάνει, θα μαγειρέψουν καλλιμιές. Η Δέσποινα έχουμε ένα full πρόγραμμα από Δευτέρα πρωί. Μόνο την Κυριακή το βράδυ θα είμαστε χαλαρά. Ναι. Τίποτα άλλο. Όλες τις άλλες μέρες θα υπάρχει ένα full πρόγραμμα. Από Δευτέρα πρωί θα πάμε παντού. Ναι. Ψέριμο, Τέλενδο, Μυρτιές, Βαθύ, εδώ κάτω στο κέντρο της πόλης, Άγιο Σάβα. Ναι, ναι. Θα μαγειρέψουν καλλιμιές μας. Ναι. Πάρα πολλά πράγματα. Κατάδυση, αναρρίχηση, αξιοθέατα, σπήλαια, ηλιοβασίλεμα της Τελένδου. Πάρα πολλά πράγματα και κάποια βέβαια που δεν μπορούμε να τα πούμε ακριβώς. Καταλαβαίνουμε, εντάξει. Για να μην υπάρχει ο συνωστισμός. Ωραία. Και θα παιχθεί τώρα αυτή η εκπομπή πότε? Η εκπομπή θα παίξει 26-27 Ιουνίου, άμεσα, για να προλάβουμε να γίνει διαφήμιση του νησιού, ό,τι προλάβουμε. Και αυτό θα είναι το κλείσιμο της εκπομπής της Δέσποινα Βανδύ στο Μέγκα για σεζόν φετινή. Οπότε έχουμε καταφέρει κάτι πολύ πολύ καλό. Πολύ ωραία. Μπράβο, Ραφαήλ. Οφείλουμε να σου δώσουμε συγχαρητήρια, γιατί το σκέφτηκες και το υλοποιείς και είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλη μου χαρά αυτό το πράγμα για το νησί. Θέλω να ευχαριστήσω εννοείται το Δήμο Καλλιμνίων, όλους όσους στη Ρένα τη Μαγκάκη, το Δήμαρχο, όλους όσους έχουν τρέξει, και εννοείται ότι μετά θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε, να πούμε ευχαριστίες σε όσους πραγματικά έχουν βοηθήσει. Απλά δεν μπορούμε τώρα να πούμε όλα τα ονόματα, γιατί θα βγουν κι άλλα καθοδόν. Ωραία. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Θέλουμε το νησί μας να προβάλλεται. Και χαιρόμαστε, Ραφαήλ, που έχεις τέτοιες γνωριμίες και τις εκμεταλλεύεσαι για το καλό του νησιού. Και είναι καλό όλων. Έτσι είναι. Και των επιχειρηματιών και του νησιού πολύ βασικά. Έτσι.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Σας καλή ευχαριστώ επιτυχία. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.